Αλλάζει παλαιολόγο, ήρθε η ώρα να μιλήσει και εσύ έτσι όλο τον χρόνο. Σε περιμέναμε. Σήμερα η Χαλκίδα ανεβαίνει η κατηγορία. Πες μας δύο λόγια, τι αισθάνεσαι εσύ μετά από κόπους μιας χρονιάς. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα. Προσπάθησα, όπως είπα, την πρώτη μέρα που είχαμε κάνει μια συνέντευξη στην Πόλη με την εταιρεία μου και με τις παραστάσεις που έχω να δοθεί την ομάδα. Έχουμε κάνει ένα βήμα και από πάνω. Θεωρώ ότι πετύχαμε τον στόχο μας. Ο στόχος ήταν να πρωταγωνιστεί της Χαλκίδας στο πρωτάθλημα, να πάρει καταρχάς το πρωτάθλημα και μετά να παλέψουμε τα παρά. Θεωρώ ότι αξίζει 100% για να δω αξίζει την ομάδα ή την άνοδο η ομάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς αύριο ξαναπιάνουμε δουλειά. Πρέπει να οργανώσουμε την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο της Χαλκίδας που σήμερα και συμπαραστάθηκε στην ομάδα. Αφιερώνω αυτή την άνοδο και το αποτέλεσμα σε ένα δικό μας παιδί που χάθηκε πάρα πολύ άδικα. Του Γιάννη τον Αβριώνη μας, την οικογένειά του, στον παπά του, τον κόσμο τον Αβριώνη μου, βέβαια από την πρώτη στιγμή κοντά μας. Νομίζω ότι τους αξίζουμε και θεωρώ ότι ο Γιάννης ήταν μαζί μας σε κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, σε όλες τις σχολείες ήταν δίπλα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές του, τον κύριο Παχιό τον Βασίλη, τον Μιμή τον Λίκο, τον Κώστα τον Χατζέλη που ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή την ομάδα. Όλοι βάλαν το λιθαράκι, τα παιδιά που ήταν από την αρχή, από το καλοκαίρι μαζί μας, τα παιδιά που ήταν το Δεκέμβρη, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βοήθησα την ομάδα. Σαν παίκτης δεν τα κατάφερα, δεν μπόρεσα να παίξω καθόλου. Τελείωσα σε άλλη ομάδα. Τουλάχιστον σε διοικητικό πόστο πιστεύω ότι βοήθησα και λίγο την ομάδα. Θανάση, νιώθεις δικαιωμένος γιατί δεν είναι ημέρα για γκρινιές, όμως τα ακούσατε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και σαν διοίκηση, έτσι. Και εσύ προσωπικά ακούστηκαν παράπονα για σένα. Για τις επιλογές σου δεν είναι ημέρα γκρινιές, όμως. Βέβαια. Και τιμάει τη Χαλκίδα έτσι που σε είχε. Αντέχω την πίεση. Θεωρώ ότι όταν πήρα τις αποφάσεις εγώ μαζί με τη διοίκηση, τη συγκεκριμένη στιγμή πήραμε τη σωστή απόφαση. Το αν θα βγει ή όχι είναι κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι με τα παιδιά και με τον Παναγιώτο που γραμμένο και με τον Βασίλη τον Καρατήρα ήμασταν κρεμμένοι, είμαστε ενωμένοι. Ο ένας στηρίζει τον άλλο, γι' αυτό και φάνηκε αυτό το αποτέλεσμα. Και μην ξεχάσουμε φυσικά και τον χορηγό μας. Χωρίς τον χορηγό πιστεύω ότι η ομάδα αυτή δεν μπορούσε να. Είχαμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά χωρίς το χορηγό μας νομίζω ότι δεν τα είχαμε καταφέρει. Όλοι έχουν να πούνε καλά λόγια έτσι, εδώ στη Χαλκίδα για τον άνθρωπο που δεν τον γνωρίζουμε, όμως ξέρουμε ότι βοηθάει τη Χαλκίδα. Έτσι. Ναι. Όταν θα θέλει να μπει μπροστά, δεν θέλει να εμφανιστεί. Εντάξει. Θεωρώ όμως ότι έχουμε κάνει βηματάκι παραπάνω. Έλα! Μιλήσαμε την ομάδα όσο μπορούσαμε καλύτερα. Κάναμε δύο βηματάκια, έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Όπως είπες και εσύ. Η ομάδα πρέπει να αλλάξει και σαν νοοτροπία και στην οργάνωση. Έχουμε πάρει το προπονητικό κέντρο, μας το έχει υποσχεθεί ο Δήμος, μας το έδωσε. Έχουμε ένα προπονητικό κέντρο, ένα γήπεδο που μπορούμε να έχουμε τη βάση μας. Σιγά σιγά πιστεύω ότι οργανωνόμαστε. Ωραία. Οπότε είναι μέρα για πανηγύρια, ξεκούραση τώρα, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει, ξεκούραση και τα πανηγύρια. Όπως πιάνετε δουλειά, έτσι. Είπαμε, σε λίγο καιρό η Χαλκίδα ανεβαίνει, από του χρόνου θα είναι στην άλλη κατηγορία, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε χρειάζεται ακόμη περισσότερη προσπάθεια. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και εκλογές. Έτσι, διοικητική κύριε Καλάθια. Ναι. Θα μιλήσουμε, θα δούμε, θα θέσουμε τα δεδομένα και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια πολλά.